Σήμερα κάνουμε στάση εργασίας από τις 11.30 μέχρι πέρα του ωραρίου μας, λόγω των γεγονότων, των δυσάρεστων γεγονότων που συνέβησαν χθες στη ΔΟΗ Καστοριάς για την άδικη, Κοζάνη, συγγνώμη, για την άδικη επίθεση στους συναδέλφους από έναν ψυχοπαθή, οτιδήποτε ήταν ο άνθρωπος. Δεν μπορεί όμως να δεχόμαστε τέτοιες επιθέσεις από αγανακτισμένους πολίτες για οποιοδήποτε λόγο, άνθρωποι εργαζόμενοι σε υπηρεσίες. Ζητάμε λοιπόν, διαμαρτυρόμαστε για την κατάσταση αυτή και ζητάμε την θωράκισή μας, ζητάμε την ασφάλειά μας. Ερχόμαστε να δουλέψουμε, δεν μπορούμε να διακινδυνεύουμε τις ζωές μας. Είμαστε όλοι οικογενειάρχες. Χθες από την επίθεση που έγινε, σήμερα υπέκυψε ο ένας συνάδελφός μας, η μία συναδέλφισσα είναι πολύ σοβαρά, έχει χάσει ήδη το μάτι της και δεν ξέρουμε κατά πόσο θα επιζήσει, και οι άλλοι συνάδελφοι είναι επίσης τραυματισμένοι. Είναι όλοι στο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Θέλουμε την ασφάλειά μας. Αυτό μόνο ζητάμε. Η Ομοσπονδία μας κατά καιρούς κάνει προτάσεις, γιατί διάφορες ΔΟΗ είναι ανασφάλιστες, γενικώς ανασφάλιστες. Μπορούν να μπουν μέτρα ασφαλείας στην είσοδο. Τώρα μπήκανε λόγω κορονοϊού. Μπορούν όμως αυτά τα μέτρα να γίνουν επιπλέον. Μπορεί να μπει securitas στην είσοδο, ο οποίος με έλεγχο, εδώ κάνουν στα ξενοδοχεία ελέγχους με τις τσάντες και όλα αυτά. Δεν μπορεί να γίνει στις ΔΟΗ, που είναι μια υπηρεσία, νομίζω, που εξυπηρετεί τόσους πολίτες. Έτσι δεν είναι? Την πόρτα της ασφαλείας. Είχαμε ένα φαινόμενο εδώ στη ΔΟΗ Ξάνθης. Κατά καιρούς είχαμε και εμείς επιθέσεις. Όλες οι ΔΟΗ έχουν επιθέσεις. Άλλα προβλήματα σημαντικά που αντιμετωπίζετε με λίγα... Λόγω του κορονοϊού, που είμαστε όλοι θωρακισμένοι στην κυριολεξία, έχουμε κάτω συναδέλφους, γιατί δεν διαθέτουμε ασφάλεια απ' έξω, δεν μας διαθέτουν οι security βέβαια, και οι ίδιοι συνάδελφοι κάνουν τον ρόλο του security. Κάθε μέρα δύο συνάδελφοι βρίσκονται στην είσοδο για να ελέγχουν την κίνηση. Η κίνηση γίνεται μόνο με ραντεβού, αλλά ανεβαίνουν ήδη επάνω και πρέπει να είμαστε ασφαλισμένοι απέναντι και για με τους πολίτες που ερχόμαστε σε επαφή, αλλά και με τον οποιοδήποτε που μπορεί να μας επιτεθεί, να μας κάνει οτιδήποτε. Δεν μπορεί. Δηλαδή νιώθετε προστάτευτοι. Στο προληπτικό έλεγχο, Ελένη. Ναι. Στο προληπτικό και έχουν μεγάλη αγωνία. Εκεί. Αυτό είναι άλλο ένα θέμα, πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο είναι του προληπτικού ελέγχου. Ναι, είναι ο έλεγχος που γίνεται έξω, στις επιχειρήσεις, και ο οποίος γίνεται και Σαββατοκύριακα. Μιλάμε και για το παζάρι, που κατά καιρούς έχουμε δεχτεί πάρα πολλές επιθέσεις από τους επιχειρηματίες στο παζάρι, αλλά και από τις επιχειρήσεις, τα καταστήματα, οι οποίοι και ελεκτικά και πολλές φορές χειροδικούν εναντίον μας, γιατί μας θεωρούν υπαίτιους για τους ελέγχους που γίνονται. Δεν φταίμε εμείς, εκτελεστικά όργανα είμαστε, δουλεύουμε εκεί την ώρα και εμείς εργαζόμαστε. Έτσι δεν είναι?